Τώρα, συγκινητικά στιγμιότυπα εκτελήσονται και με τους Ουκρανούς, οι οποίοι παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς, έχοντας μαζί τους ακόμη και τα κατοικίδια τους. Πολλοί είναι και οι εθελοντές, οι οποίοι σώζουν εγκαταλελειμμένα ζώα, τα οποία κινδυνεύουν τώρα από το κρύο και την πείνα. Ποντίλ, σήμερα το πρωί. Όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί, αυτός ο άνδρας άρπαξε το σκύλο του και κρύφτηκαν στο καταφύγιο. Μόλις βγήκαν, ο Μπλέικ, όπως είναι το όνομά του, έχει όρεξη για παιχνίδι με το μικρόφωνο του Αλφα. Πολτερά γόντα. Πολτερά γόντα ήμουν σιγουνόσιο. Πέτω μόνο μπάλωεται ίσο, πρίγεται, κακ σινόκ. Ακόμα και την ώρα που πέφτουν οι βομβαρδισμοί, ο Μπλέικ στέκεται πάντα δίπλα στο αφεντικό του. Όπως μας είπε, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το σκύλο του, ακόμα και αν χρειαστεί να τον πάρει μαζί του σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ακόμα και αν καταστραφεί το σπίτι του. Εξω πογάνε, νου, σομπάκα που δεν ζωστήσει μνόιο. Με δάκρυα στα μάτια παίρνουν αγκαλιά τα ζώα τους και προσπαθούν να τα σώσουν από την κόλαση του πολέμου. Από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν τα πάντα. Η ζωή τους κινδυνεύει. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες δεν αποχωρίζονται τα κατοικίδια τους. Μέσα από τα βομβαρδισμένα κτίρια οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να απομακρύνουν τους άμαχους και να σώσουν τα ανυπεράσπιστα ζωάκια. Τα αγκαλιάζουν για να νιώσουν και πάλι ασφάλεια. Τον γύρο των κοινωνικών δικτύων κάνουν οι φωτογραφίες στρατιωτών που μην μπορώντας να αποχωριστούν τα ζωάκια τους, τα πήραν μαζί τους στις στρατιωτικές μονάδες. Φιλοζωικές οργανώσεις από την πρώτη στιγμή έφτασαν στις εμπόλεμες ζώνες της Ουκρανίας και προσπάθησαν να σώσουν τα ζωάκια και να τα μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία.